όλοι εσείς κύριοι της κυβέρνησης που πριν πανηγυρίζατε για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και για επιστροφή στην κανονικότητα, τώρα είστε αναγκασμένοι να παραδεχτείτε ότι και η ελληνική οικονομία μπαίνει σε βαθιά ύφεση. Έχει φυσικά προηγηθεί η επιβράδυνση της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλες μεγάλες καπιταλιστικές οικονομίες διεθνώς, μεγαλώνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης μιας νέας κρίσης. Φυσικά, η πανδημία που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να μην είναι η κύρια αιτία αυτής της νέας κρίσης, είναι όμως ο καταλύτης της. Είναι δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία θα πληγεί και λόγω της κατάστασης, ειδικά στον τουρισμό, γενικά όλες οι εξωστρεφείς οικονομίες για τις οποίες εσείς πάλι πανηγυρίζετε θα πληγούν. Και βεβαίως, χρόνια τώρα όλοι σας επίσης, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, διαφημίζατε ως ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Τα μέτρα που παίρνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της, οι οποίες προχωρούν, όπως όλοι βλέπουμε και ξέρουμε, σε μέτρα προστατευτισμού, κλείνουν σύνορα, χρηματοδοτούν με πακέτα στήριξης δικούς τους φυσικά μονοπωλιακούς ομίλους, δεν πρόκειται να ανακόψουν αυτή την πορεία. Αυτή την κρατική και ινσιανού τύπου παρέμβαση που εκθιάζεται μαζί πλέον όλοι, και οι φιλελεύθεροι της Νέας Δημοκρατίας και οι σοσιαλδημοκράτες του ΣΥΡΙΖΑ κλπ, μαζί με τη διαφημιζόμενη, πολυδιαφημιζόμενη δημοσιονομική χαλάρωση για να στηριχτεί βεβαίως η καπιταλιστική οικονομία, δυστυχώς θα την πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι, τα μόνιμα υποζύγια, οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν και τα νέα δημοσιονομικά κενά και νέες πιθανές δανειοδοτήσεις. Γιατί είτε με το ευρωομόλογο ή κορονοομόλογο, όπως το έλεγε η κυρία Γεννηματά, για το οποίο μάλιστα και ο κύριος Τσίπρας έδωσε συγχαρητήρια σήμερα στον κύριο Μητσοτάκη ότι συντάχθηκε με τη σωστή πλευρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με δάνειο από τον ESM, πάλι θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, οι λαοί της Ευρώπης, στη συνέχεια και με νέα μέτρα. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Σας τα λέγαμε κι άλλες φορές πριν και κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Επαληθευτήκαμε, δυστυχώς για μια ακόμη φορά θα τα δούμε. Άρα κρατήστε μικρό καλάθι και μην πανηγυρίζετε ούτε για ευρωομόλογα, ούτε για διάφορες αστικές μορφές διαχείρισης που θα μας οδηγήσουν ως λαό, τα λαϊκά στρώματα, δεν εννοούμε τους μεγάλους ομίλους, σε χειρότερη κατάσταση ακόμα και από τη σημερινή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση της δίθεν προστασίας, της ασφάλειας, της περίφημης αλληλεγγύης έχει πλέον αποκαλυφθεί. Αυτό όσο πιο αργά το συνειδητοποιείτε όλοι και όσο πιο αργά το συνειδητοποιεί δυστυχώς και ο ελληνικός λαός και με ευθύνη όλων των άλλων πολιτικών δυνάμεων, θα την πληρώνουμε ως χώρα, ως λαός. Για ποια κρατική ασφάλεια, ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορεί να μιλήσει κανείς όταν χρόνια τώρα η υγεία των εργαζομένων θυσιάζεται μπροστά στα κέρδη των μονοπωλίων στο χώρο της υγείας, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση, τη συνεχή εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας. Για ποια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μπορεί να μιλήσει κανείς σήμερα όταν η Γερμανία ή και η Γαλλία απαγορεύουν ακόμα και τις εξαγωγές υγειονομικού υλικού σε άλλες χώρες που τα έχουν ανάγκη, και καθένας βέβαια από όλους τους ακολουθεί τη λογική «σώζον εαυτόν σωδίτο». Όσοι τόσα χρόνια μιλούσαν για δήθεν απομόνωση του λαού της Ελλάδας που θα έρθει αν βγούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα μπροστά σε αυτή την πραγματική απομόνωση που ζουν οι λαοί, το βιώνουν, στη μάχη που δίνουν για την επιβίωσή τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους. Γιατί σήμερα ο ιταλικός λαός, ο ισπανικός λαός, ο γαλλικός λαός, ο κάθε λαός μόνος του δίνει αυτή τη μάχη να επιβιώσει από αυτή την πανδημία.
και ο ελληνικός λαός επίσης. Αποδεικνύεται λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα μέσα σε τραγικές στιγμές για τους λαούς όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου, αλλά ειδικά εδώ στην Ευρώπη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένωση για το συμφέρον των λαών, αλλά είναι, όπως θέλετε πέστε τη, λυκοσυμμαχία, τη λέμε εμείς, λάκκο των λεόντων, το έλεγαν οι παλιότεροι αριστεροί προδικτατορικά της ΕΔΑ και μετά με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι, για να τα λέμε και επιστημονικά με βάση τους όρους της πολιτικής οικονομίας, ιμπεριαλιστική, καπιταλιστική ένωση κρατών. Και αυτό τα λέει από μόνο του όλα. Γι' αυτό και η ελπίδα βρίσκεται μόνο στην αφύπνιση της μόνης πραγματικής υπερδύναμης, που είναι οι ίδιοι οι λαοί πλέον. Η πανδημία ας αποτελέσει, λέμε εμείς, την αφετηρία για μια συνολική ανατρεπτική πορεία σε όφελος των λαών, και αυτό μόνο είναι το αισιόδοξο μήνυμα που πρέπει να εκπέμψουμε.